δύο χρόνια φρέσκα. Δύο χρόνια φρέσκα. Δύο χρόνια κούραση και άγχος για να καλύψουμε όλο το ρεπορτάζ σε αυτή την πόλη που πονάει για τη showbiz. Σίγουρα showbiz υπάρχει στην πόλη μας, φτάνει να την προβάλλουμε προς τα έξω. Πιστεύετε ότι υπάρχει, γιατί τελικά για να γίνεις επώνυμος πρέπει να κατέβεις στην Αθήνα σήμερα. Η πόλη μας βοηθάει όσο τη βοηθάμε και τη στηρίζουμε εμείς σαν περιοδικά και σαν κανάλια. Το περιοδικό μας είναι από τα πλέον καταξιωμένα free press στην πόλη. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα νεαρά, τα αλατούχα παιδιά που συνέχεια βγαίνουν από την πόλη και κατεβαίνουν στην Αθήνα. Λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία υπάρχει γενικά παντού, υπάρχει κάποια κρίση όσον αφορά το περιοδικό? Εγώ πιστεύω ότι η οικονομική κρίση δεν υπάρχει. Την κρίση αυτή τη δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι και που είμαστε καθημερινοί καταναλωτές σε αυτή την πόλη. Από εκεί ύστερα, σαν περιοδικό, σίγουρα οι πελάτες μας προσπαθούν και πονούν σε αυτόν τον τομέα. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνει κάποιο καλό αποτέλεσμα σε όλα τα περιοδικά της πόλης και ειδικά στο δικό μας, προσπαθούμε και πηγαίνουμε όσο το καλύτερα. Η Κυλικίδου είναι στο τέταρτο μήνα, έκλεισε τον Κουρκουλή. Εσύ τι λες, να έβαλε για πρώτη φορά πριν από 4 μήνες γόβα για να τις ενόχλησε στη μέση? Και? Και να την ενόχλησε στη μέση γόβα, γιατί έτσι είπανε. Έτσι δεν είπανε. Το κρεβάτι, γιατί είναι, γιατί πρόβλημα πονάει ότι πονάει η μέση επειδή φορούσε το δεκάποντα. Και σε ρωτάω, εσένα, σαν νοήμονα άνθρωπο. Το τελευταίο τετράμινο έβαλε εγώ ο Βαϊκέλη. Μπορεί τη συγκεκριμένη να την έβαλε το τελευταίο τετράμινο. Εντάξει, εγώ σου λέω και εύχομαι στα παιδιά να είναι ευτυχισμένοι, να είναι έγκυος η Κέλλη και να πάνε σε γάμο. Τι λέει στο μαγαζί ο Νίκος της Πρόβες? Παιδιά, ο Νίκος της Πρόβες είναι εκπληκτικός. Πρέπει να έρθετε στην πρεμιέρα, θα σας περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Έχει το ύφος του Χαζομπαμπά. Έχει το ύφος του ευτυχισμένου, πραγματικά. Πάντα ήταν έτσι, αλλά τώρα έχει μια δόση παραπάνω, νομίζω. Υπάρχει λόγος, νομίζω. Κωνσταντίνος Γαλανός, μετά από αρκετό καιρό πάλι στα Πάτρια. Μετά από ένα χρόνο περίπου πάλι έρχομαι στην πατρίδα μου. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ντάσο, τον φίλο μου, για τα δύο χρόνια που κλείνει το περιοδικό, το Fresh. Αυτά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, κατά πόσο περνάει η νύχτα γενικά, η διασκέδαση, η κρίση? Εντάξει, πιστεύω περνάμε όλη κρίση, όλα τα επαγγελματά, όχι μόνο δουλειά μας. Βασικά η δουλειά μας έχει ένα υπέρ, οπότε διασκεδάσει τον κόσμο. Διασκεδάσουμε τον κόσμο, οπότε ο κόσμος πάλι θα βγει για να ξεσπάσει μέσα από τα προβλήματα αυτά. Κωνσταντινέ, οι δημοσιογράφοι κατεβάσαν κατά πολύ τα μεροκάματά τους. Είναι διατεθειμένοι οι τραγουδιστές να το κάνουν αυτό? Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα το κάνει, πλέον. Μέχρι να βγούμε από τα διέξοδο, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε θετικοί αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Να είμαστε θετικοί και να χαμογελάμε, να μην μας το πάρει κανένας αυτό. Λοιπόν, καταρχήν, συνεργάζεσαι με τον Νίκο Κουρκούλη, ήσουν στην Αθήνα, ξεκινάτε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τελικά, η Κέλλη είναι έγκυος. Ορίστε. Η Κέλλη Κελεκίδου είναι έγκυος. Κέλλη Κελεκίδου. Είναι έγκυος. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί, ο Νίκος δεν σου είπε κάτι, κάτι. Δεν ξέρω, σήμερα μου το είπαν και εγώ, τώρα τα άκουσα αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν σου έχει πει τίποτα σε καμιά συζήτηση που είχατε με τον Νίκο? Δεν, με τον Νίκο έχουμε να μιλήσουμε μια εβδομάδα. Κάτι, όταν είναι 4 μηνών αυτό. Είναι 4 μηνών. Ναι. Λοιπόν, Λεωνίδα, είσαι ένα νέο παιδί το οποίο τώρα μπαίνει στον χώρο του modeling, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο σου έκανε να διαλέξεις το χώρο της showbiz? Δεν βλέπω πάντως πολύ μέλλον στο modeling. Έτσι όπως πάμε με την οικονομική κρίση, μας βλέπω στην οικοδομή να κατατάμε. Το φαντάζεσαι? Το φαντάζομαι. Να σου πω. Το έχω δει και πολύ σοβαρά κιόλας. Επειδή για να είσαι καλά. Υπάρχει δουλειά, δεν δουλεύουμε. Εκεί που θα πηγαίνεις στο γυμναστήριο, θα πηγαίνεις στην οικοδομή, οπότε θα κάνεις και σώμα. Και αυτό το έχω σκεφτεί. Και θα πάω και γι' αυτό. Λες. Πολύ καλή ιδέα. Να σου πω. Με την κρίση στο modeling έχουμε καταντήσει, σου λέω, είμαι για οικοδομή. Για οικοδομή. Μπορείς να συντηρηθείς μόνο με το μισθό του modeling? Δεν μπορείς να ζεις πλέον μόνο με το modeling, δεν μπορείς να ζεις. Είναι μια δουλειά... Και ειδικά... Μάλλον. Και για Αθήνα δεν βλέπω πολύ μέλλον πάντως. Τι άλλη δουλειά θα μπορούσες να κάνεις? Τώρα μιλάω στο... Οικοδομή. Που έχει και ένστημα.